Τώρα είχαμε τον ανασχηματισμό της κυβέρνηση. τον είδαμε αναλυτικά χθε στο Δελτίο μας κυρίες και κύριοι, νέα πρόσωπα και νέοι ε, υπουργοί, μια θέλετε πολιτικοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν σε παλιά ή σε νέα πόστα. Ο Παύλος Μιχαλίδης είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο της Δέλτα. Μπροστά. Καλησπέρα Παύλε, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, Υγεία έχουμε... και ηρεμία και ψυχραιμία. Υγεία και ηρεμία. Το είπα πολλέ φορέ αυτό το ηρεμία <ΣΣΣ> ε, σε αυτέ τι γιορτέ, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τα ξεχνάμε πολύ γρήγορα οι άνθρωποι, αυτό είναι μια αλήθεια, ότι το 23 ήταν μια χρονιά η οποία τα είχε όλα. Είχε πάρα πολλέ εκλογέ, πάρα πολλέ φορέ πήγαμε στην κάλπη. Είχαμε το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, bon, μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Τη Ελλάδα. Φωτιά εδώ, τι πλημμύρε τη Θεσσαλία. Και είχαμε φυσικά την, την πολύ Έτσι. μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Που και άλλα είχαμε και, άλλα. άλλα. Είχαμε φαινόμενα παδική βία, είχαμε... Ναι. είχαμε διάφορα γεγονότα. Νομίζω <coughs> ότι <coughs> 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 Ε, ήταν μια χρονιά το 2023 που καλά θα κάνουμε να, να τελειώνουμε, να, μην, να την Δεν έχουμε Δεν μας έτσι. λέει πάντως κανείς ότι το 2023 θα είναι <coughs> καλύτερη χρονιά. Ο το 2023 θα είναι καλύτερη χρονιά. Δεν μας είπε κανείς. Όχι, κοίταξε τώρα, εγώ έβλεπα σαν το... Γιατί, σήμερα, τώρα σε διακόπτω το 2023 λέγαμε ότι θα είναι και μια καλύτερα οικονομική χρονιά. Το οποίο τελικά δεν αποτυπώθηκε. Ναι, δεν αποτυπώθηκε, διότι είχαμε τον ευθυνδιασμό του πολέμου τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, την οποία την περιμένανε για ένα μήνα, άντε δύο μήνε, σύμφωνα με τι τότε έρευνε που είχε κάνει που είχαν κάνει οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, θεώρησε ότι το 70% των Ουκρανών θα πλησιώσουν και θα πάνε μαζί με τις δυνάμεις των Ρώσων, με τη μόνη διαφορά το ότι η έρευνα αυτή των μυστικών υπηρεσιών έγινε στα... yeah. <laughs> σε, σε, λάδες, σε γεωγραφικέ. περιοχές γεωγραφικές. <laughs> <laughs> Έτσι. Ε... Εκεί, εκεί που το θέμα με την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά και ήταν τα υπόλοιπα... Τώρα πάμε στον ανασχηματισμό, σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν ε, χθε. ο Πρωθυπουργό έκανε, ο ίδιο είπε, διορθωτικέ κινήσει. Φαίνεται πω καρατόμησε κάποιου ανθρώπου και τοποθέτησε ή είπα να τοποθέτησε κάποιου άλλου ε, γνώριμε θέσει. Κύριε είναι δεδομένο ότι υπήρχε μία. Το Υπουργείο Δημοσία Τάξη Προστασία του Πολίτη, τέλο πάντων, μπορεί να είναι ένα, ένα Υπουργείο το οποίο ε, δεν είναι επικοινωνία. Έτσι, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σχέση ε, με την επικοινωνική εικόνα τη κυβερνήσεω. Για την καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί είχαμε πρόβλημα. Τώρα, έφυγε η ηγεσία του Υπουργείου. Δεν έφυγε η ηγεσία του Υπουργείου. Έφτιαγαν οι ένστολοι, έφτιαγαν οι ενδιάμεσοι. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση, για να μπορέσει να δείξει ότι αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα, χτυπά την κορυφή. Και η κορυφή και η εύκολα μετακινούμενη και απομακρυνόμενη είναι η πολιτική ηγεσία. Από εκεί ο κύριο Ζωχοίδη, ο οποίο επανέρχεται δια τέταρτη ή πέμπτη φορά στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως με πολλές κυβερνήσεις, ε, δίνει μία, τουλάχιστον ένα επικοινωνιακό αβάντζο ε, αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, διότι σου λέει φέρνουμε κάποιον ο οποίος έχει ταυτιστεί. Το ζήτημα είναι ο κύριο Χρυσοχοίδης η λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή... Αυτό σου λέω. Είναι επικοινωνιακά. Έχουμε, αντιμε... έχουμε, αντιληφθεί ποιο είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα καταρχήν. Κοίταξε, έχω την εντύπωση από αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρού και στη μα την την Κατερίνα στο δύο μαζί το απόγευμα, ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν οι ένστολοι είναι ότι αισθάνονται ότι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Δηλαδή ότι έχουν παρεμβάσεις, ότι, έχουν... Αυτό που είμαι ότι δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής εδώ με το δυνατό με τους λαθρομετανάστες και όλα αυτά, διότι όλα αυτά είναι εκεί. Έτσι. Υπήρξε ε, μια ένταση στο τελευταίο διάστημα των οπαδικών φαινομένων έτσι, και με, ακρα... με, τελευταίο φαινόμενο τον θάνατο τελικά του ναι, άτυχου αστυνομικού. αστυνομικού. από τα επεισόδια στο Ρέντι. Γενικά υπήρχε γύρω από το Υπουργείο Προπροστασία του Πολίτη μια ασφικτική επικοινωνιακή και σε ναι. επίπεδο γεγονότων εικόνα. Έτσι. Ε... Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν. Προφανώ ήταν η πιο γρήγορη και εύκολη βαλβίδα εκτόνωση αυτού του πράγματο που έρχονταν και πίεζε. Γιατί άμα δει και στι δημοσκοπήσει, ενώ το θέμα τη ασφάλεια ήταν χαμηλά, και σιγά σιγά να, ανεβαίνει. να κερδίζει έδαφο. Ο Άδωνο Γεωργιάδη που επιστρέφει <coughs> στην υγεία μετά από 10 χρόνια, τα κάνει όλα καλά πριν. Κοίταξε να σου πω. Ε, νομίζω ότι η λάθο απόφαση του κλεισίματο του νοσοκομείου του Δημοτήχου με την έννοια του να μεταφερθεί η διοικητική του υπόσταση στην Αλεξανδρούπολη και από τότε προσπαθούν όλοι να το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση. Νομίζω ότι, δι... ότι δεν είναι καλό δείγμα. Ένα αυτό. Το δεύτερο όμω πρέπει να πούμε ότι δεν ε, πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριο Άδενη Γεωριάδη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αναλαμβάνει δύσκολε αποστολέ ε, και γι' αυτό τον πηγαίνει προ τα εκεί. Βέβαια, νομίζω ότι αυτό είναι λόγο ακριβώ καραμπόλα που έβγε ο κύριο Σοχοίδη να πάει στο Προστασία του Πολίτη. Ναι, ο οποίο ήταν δύσκολο υπουργό στην Υγεία, δηλαδή ναι, καρατόμισε ναι, ναι. διευθυντέ. Νομίζω ότι κάποιοι πήραν ανάσα. Με το που έφυγε ο κ. Χρυσοχοίδη. Κοίταξε τώρα. Έρχονται τώρα υποτίθεται μέσα στι αρχέ του χρόνου θα γίνει με το νέο σύστημα πλέον Θεωρητικά η τοποθέτηση. Η τοποθέτηση των... Των... διοικητών υποδιοικητών και υπευθύνων των ΔΠΕ, ναι. των διοικητικών υγειονομικών περιφερειακών ε, ε, διευθύνσεων. Τώρα δεν ξέρω τι, σχέση, τι, τι έχει αφήσει ο κ. Χρυσοχοίδη πίσω σαν προεργασία για αυτό το πράγμα, τι θα ακολουθήσει από αυτά ο κ. Γιουριάδη, αν θα πάει μια τελείω δική του γραμμή, διότι. Εντάξει, είναι όμως και γραμμή πρέπει... τη κυβέρνηση, δεν είναι του κάθε ναι, Ακριβώ. Κοίταξε τώρα να πούμε, αυτά. Η αλήθεια είναι ότι παίζει και λίγο προσωπικό. Παίζει ρόλο ναι. αρκετό, θα έλεγα, προσωπικά σαν, σαν άτομο υπουργό. Έτσι θέλει να έχει του δικού του ανθρώπου. Έχουν διάφορα. Ναι. Ε, γίνονται διάφορε εσωτερικέ καραμπόλε. Επίση, εμεί δεν τι μαθαίνουμε, βέβαια. Ε, Αυτέ λοιπόν οι αλλαγέ στην κυβέρνηση, πιστεύει ότι είναι αλλαγέ οι οποίε θα αφήσουν το, το σχήμα αυτό το, 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 υπουργικό θα μπασπάει μέχρι και τις ευρωεκλογέ και πολύ μετά από αυτές ή πιστεύει ότι το είχε πει ο Πρωθυπουργός από την αρχή ότι όλοι αξιολογούνται ή πιστεύει ότι μπορούμε να δούμε και άλλες τέτοιες μικροδιορθώσεις και μεγαλύτερες διορθώσεις μέχρι τις ευρωεκλογέ. Κοίταξε, καταρχάς πιστεύω ότι όταν ακούσαμε ότι γίνονται διορθωτικές κινήσεις όλοι πήγε το μυαλό μας πρώτα στο Υπουργείο Οικονομικών. Μην ξεχνάμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο έφερε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ναι, αλλά Έτσι. έφερε και υπερέσοδα. Ναι. Ο Υπουργό. Ε, ε, έφερε υπερέσοδα. Γι' αυτό είναι τώρα. Το, το θέμα είναι. Θα αποπληρώσει φέτο τι δόσει του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι, το θέμα είναι ότι πριν ε, επικυβερνήσω, η πάρα πολλέ φορέ είχαμε πει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα δυστυχούσαν και οι και οι άνθρωποι και τώρα φαίνεται ότι πηγαίνουν προ τα εκεί. Διότι ακούσαμε το προηγούμενο ρεπορτάζ όταν φτάνει στην Ελλάδα να έχει γάλα βρεφικό 230 φορέ. 230% τα 100, συγγνώμη. Πιο ακριβώ, σχεδόν 2-3 φορέ επάνω από τη τιμή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και λε ότι έχω πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί. Ναι. δεν είναι. Άρα νομίζω ότι ε, χωρί να ξέρω κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι μα, έχω την εντύπωση ότι η, η, η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα τη κυβέρνηση σε βάθο χρόνου θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει συνεχή και πυκνή αξιολόγηση των ε, υπουργών από, το, από του υπευθύνου του κ. Ντσίτη. Αυτή η αξιολόγηση τελικά ε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ευρέω στο δημόσιο τομέα. Και το ρωτώ αυτό, γιατί λίγε ώρε μετά την ε, ορκομοσία, λίγο πριν, ε, του νέου Περιφερειακού Συμβούλου, μου έλεγε εδώ από το δελτίο ο νέο Περιφερειάρχη, ο Χρυστόγλου ότι ε, έχει δημιουργήσει έναν εξωτερικό ε, μηχανισμό αξιολόγησης των αντιπεριφερειάρχων. Mm. Πράγμα που δεν το είχαμε ακούσει <coughs> ποτέ πριν, ότι θα αξιολογεί αναεξάμεινο τους αντιπεριφερειάρχες. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι ο καινούριο νόμος περί ε, ο ιστορικός οργανισμός των ε, ΟΤΑ, ε, περιέχει και τις υποχρεωτικές αναδείμινο συνειδηριάσεις αξιολόγησης. Ναι. Έτσι. Απολογισμό τέλο πάντων. Ναι. Ε, το θέμα στις αξιολογήσει είναι όπω είναι ακριβώ οι επιτροπέ οι οποίε διενεργούν ΕΔΕ. Δεν είναι το αν γίνεται αξιολόγηση ή αν διενεργείται ΕΔΕ, είναι από ποιου. Ναι, αλλά αν υπάρχει εξωτερικό φορέα και απλά σου παραδίδει ένα πόρισμα το οποίο εσύ το, το σκίζει και το βάζει στο σιτάρι είτε το χρησιμοποιεί, είναι. Αλλά σημαντικ... και το ποιοι κάνουν την αξιολόγηση, οπότε παίζει το αποτέλεσμα παίζει ρόλο. Έτσι, το πώ αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα, αλλά και μετά ποιο είναι το χρηστικό αποτέλεσμα με την έννοια του πώ χρησιμοποιεί αυτό ο οποίο έχει ζητήσει την αξιολόγηση τα αποτελέσματα αυτά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλη η πολιτική, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε είναι στην αυτοδιοίκηση πρώτου ή δευτέρου βαθμού, όλα έχουν να κάνουν και με κάποιε ισορροπίε. Που δεν αφήνουν πάντα το περιθώριο σε αυτού οι οποίοι έχουν την εξουσία και μοιράζουν την τράπολη, να το πούμε έτσι, να κάνουν ακριβώ αυτό το οποίο θέλουν, ναι. έτσι. Για να είμαστε ειλικρινεί και ρεαλιστέ. Τώρα, επειδή πριν από λίγο εκλέχθηκε, ή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκλέγεται το νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Αλεξανδρούπολης είδαμε ανάλογες κινήσει και στου άλλου Δήμου. Αξιολόγηση ε, στα νέα δημοτικά σχήματα θα έπρεπε κατά την άποψή σου, με κάποιο τρόπο, να μπορούν να κάνουν και οι πολίτε. Δηλαδή, είχα μία σκέψη. Την οποία τη μοιράστηκα και με έναν αυτοδιοκητικό, επειδή πια έχει γίνει πια πάρα πολύ σύγχρονη η ζωή μα και η, η ατομικότητα σε μια ψηφοφορία μπορεί να διασφαλιστεί με πάρα πολλού τρόπου mm -hmm. και ηλεκτρονικά, θα μπορούσε, αν θέλει, ένα δήμαρχο να ανοίγει ε, μία φορά το δίμηνο μία πλατφόρμα στην οποία οι πολίτε ανώνυμα αλλά μοναδικά ε, και το, το προσφέρει αυτό και η ελληνική κυβέρνηση να μπορούν να αξιολογήσουν τους αντιδημάρχους, τα στελέχη τα οποία ασκούν α, τη διοίκηση σε έναν α, Δήμο. Και αυτό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με οποιονδήποτε τρόπο θέλει μετά ο κάθε δήμαρχο να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ναι, oh. να σου πω τώρα το εξή. Επειδή έχουμε γνώση κι εσύ κι εγώ καθένα από διαφορετικά πόστα το πόσο γρήγορα ή αργά λειτουργούν οι μηχανισμοί μέσα σε μια, ε, αυτοδιο... έναν αυτοδιετικό οργανισμό όπω η Δημαρχία, νομίζω ότι το, το δίμενο είναι πολύ στενό περιθώριο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα. Αλλά είναι εξάμεινο. Μπράβο, ναι, νομίζω ότι στο εξάμεινο δεν να πούμε στον χρόνο για να μην είμαστε πολύ large, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, αν έχω έναν αντιδήμαρχο, <κυκ> τον Σταυρίδη, ο οποίο δέχομαι, ακούω ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Αποτελεσματικό, mm. όχι καλό. Και κάνω και παίρνω και μια αξιολόγηση από του πολίτε που φτάσουν στου 10. Λένε ότι κάτι δεν είναι σωστό. Ε! Ναι, κοίταξε τώρα. Όσο και, όσο και να εξασφαλίσετε το διάβλητο τέτοιου είδου. Θα ε... βάλω όλο το συγκεκριμένο λόγο να ψηφίσει. Μα το ξέρει. Έτσι. Δεν, δηλαδή, ακόμα και με static lines να είναι και με μοναδικέ IP και δεν ξέρω τι να είναι. Δηλαδή, σίγουρο ότι αυτό ο οποίο ψηφίζει από ένα μηχάνημα ψηφίζει μία φορά από αυτό το μηχάνημα, ναι. συγκεκριμένο ναι. μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μοναδική IP. Λοιπόν, έχει τρόπου κάποιο να, <σχεσίσαι> να, <σχεσίσαι> να, το... <σχεσίσαι> να, το αλλάξει λίγο το αποτέλεσμα. <σχεσίσαι> Βέβαια, αν τυχόν μιλάμε για τέτοια πράγματα τη τάξη του 7 στου 10. Ε, εντάξει, το 7 στου 10 να γίνει 6 στου 10. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι. Ε, αν όχι σε τέτοιου είδου ηλεκτρονικέ αξιολογίε, τουλάχιστον να έχουν επαφή όλοι οι με τον κόσμο, του οποίου έχουν εκλεγεί να εξυπηρετούν και να βοηθούν και να υπηρετούν. Και από εκεί να βγάζουν τα συμπεράσματά του. Και νομίζω ότι όταν υπάρχουν ορισμένα σημεία όπω η καθαριότητα, όπω τα τεχνικά έργα, όπω η καθημερινότητα, όπω ορισμένα άλλοι τομεί, στου οποίε μπορεί κάποιο άνετα να διαπιστώσει αν γίνεται έργο ή όχι, με διαγυμνού οφθαλμού και χωρί να χρειάζεται να κάνει έτσι ιδιαίτερε. Χρήση τη ε, τεχνολογία. Ευχαριστώ πάρα Έτσι, πολύ. Και, πάρα και πάρα. εγώ να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.